Η κατάπαυση του πυρός από Ισραηλινούς και Παλαιστινίους μετά από 11 ημέρες αιματηρών επιθέσεων ξεκίνησε από τα ξημερώματα της Παρασκευής. Προηγήθηκε έντονο διπλωματικό παρασκήνιο, από το οποίο δεν απουσίασε ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, που έπαιξε τον σημαίνοντα ρόλο της για την επίτευξη της συμφωνίας. Η εκεχηρία στην Παλαιστίνη είναι πολύ σημαντική, αλλά η συμφωνία δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αγνοήσουμε το πρόβλημα, γιατί αν το κάνουμε αυτό και δεν το λύσουμε, σε 2 ή και λιγότερα χρόνια θα έχουμε ξανά μια παρόμοια κατάσταση. Στο πλαίσιο της διαμεσολαβητικής προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνονταν και τα πρόσφατα ταξίδια του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια στην περιοχή, αλλά και του Γερμανού ομολόγου του Χάικο Μάας στη Δυτική Όχθη. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν υπάρχουν τα θεμέλια για μια ουσιαστική ειρηνευτική διαδικασία και για μια ουσιαστική λύση και μια διαρκή λύση. Και αυτή πρέπει να είναι η κατεύθυνση και το επίκεντρο της ευρωπαϊκής διπλωματίας για να αναδημιουργήσουμε αυτά τα κατάλληλα θεμέλια που μπορούν να επιτρέψουν ένα καλύτερο μέλλον για Παλαιστίνιους και Ισραηλινούς. Από τις 10 Μαΐου, όποτε και ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες, οι υγειονομικές αρχές της Γάζας ανέφεραν ότι σκοτώθηκαν 232 Παλαιστίνοι, εκ των οποίων 65 παιδιά και 39 γυναίκες, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 1.900. Το Ισραήλ ανέφερε από την δική του πλευρά 12 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες από τις ρουκέτες της Χαμάς.